με 104 νεκρούς και 140 τραυματίες. Και το 2023 ήδη στη λίστα θανάτου καταγράφονται 49 νεκροί, ανάμεσά τους και 12 νεκροί εργαζόμενοι από το έγκλημα στα Πτέλη και 62 τραυματίες. Συγκριτικά λοιπόν με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για υπερδιπλασιασμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Αφού το 2018 καταγράφηκαν 46 νεκροί, 51 το 2019 και 41 το 2020. Επιβεβαιώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων έπαιξε διαχρονική και συνειδητή υποστελέχωση και υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας από όλες τις κυβερνήσεις και φυσικά η μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή που αποφάσισε η σημερινή κυβέρνηση, βάζει και το κερασάκι στην τούρτα, παρέχοντας ουσιαστικά ασυλία στους επιχειρηματικούς ομίλους και προστατεύοντας τις κάθε φορά κυβερνήσεις από τις πολιτικές ευθύνες που έχουν. Εδώ να θυμίσουμε στην κατάπτυστη εντολή που δόθηκε από τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, που στην ουσία δίνει το ελεύθερο στην εργοδοσία, να βάζει σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή των εργαζομένων. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά το χειρισμό εργατικών